Να περάσουμε τώρα σε σχόλια και ειδήσεις από την επικαιρότητα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα από τα κεντρικά στούντιο του RTV. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε στον απόϊχο πλέον του τακτικού συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες. Βαγγέλη, όντως όμως υπήρξε μία πικρία, και το λέω αυτό μετά από δηλώσεις περιφερειαρχών και τα όσα τονίστηκαν και υπογραμμίστηκαν αυτό το διήμερο, με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που βρέθηκε στα Γιάννενα και φυσικά με όλους τους άλλους, τους κυβερνητικούς εκπροσώπους και όσοι τέλος πάντων τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο της ΕΝΠΕ, όσον αφορά και τους πόρους της χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, γιατί κυρίως εκεί εστίασαν, λέγοντας ότι αν δεν έχεις χρηματοδοτικά εργαλεία, βρε παιδί μου, τι έργο μπορείς να παρουσιάσεις. Σωστά. Και το θέμα εκεί δεν ήτανε. Σωστά, και είδαμε σε αυτό το συνέδριο, το διήμερο συνέδριο, το τακτικό συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ότι πραγματικά υπήρχαν αρκετά παράπονα από περιφερειάρχες οι οποίοι πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία και είχαν απέναντί τους στο πάνελ ή δίπλα τους υπουργούς, υφυπουργούς, στελέχη σημαντικά, γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό αποτέλεσμα των διεργασιών αυτού του συνεδρίου, διότι όταν λέγονται ευθέως και δημοσίως τέτοια παράπονα ή καταθέτουν σημαντικές προτάσεις ή αναφέρουν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα οικονομικό στις περιφέρειες, τότε θεωρώ ότι υπάρχει μια αλφα επιτυχία. Το ζητούμενο είναι ότι να είναι η απαρχή ένα τέτοιο συνέδριο ώστε να διορθωθούν τα κακοσκήμενα ή να έρθει περισσότερο χρήμα στις περιφέρειες και στα ταμεία τους. Διότι αν δεν γίνει αυτό, τότε θα μιλάμε για κάθε χρόνο και χειρότερα. Και σε όλα αυτά τα οποία λέμε, αυτός ο οποίος αντέδρασε περισσότερο από όλους, γιατί θεωρώ ότι επειδή ήταν και ο οικοδεσπότης, ήταν ο Αλέκος Καχρημάνης, αλλά και ο χαρακτήρας του, όταν νιώθει ότι αδικείται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη και παίζει μπάλα εντός έδρας, όπως λέμε, τότε παίρνει το μικρόφωνο και τα λέει όλα. Τα ακούσαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV, αλλά δεν θέλω να αφήσουμε να πέσουν στα ψηλά τα λόγια που είπε ο Περιφερειάρχης Υπήρου και αφορούν την Άρτα και την Πρέβεζα. Το ένα το σημαντικό που είπε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι υπάρχει μια γέφυρα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, της Άρτας, και εννοεί τη γέφυρα από όπου διερχόμαστε καθημερινά όλοι μας, για κάποιον λόγο, αλλά διέρχονται όμως από εκεί και αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού και γενικότερα είναι η γέφυρα που συνδέει τον Άραχθο, την Άρτα με τον Κάμπο, την Άρτα με την Πρέβεζα, την Άρτα με την ευρύτερη περιοχή, την Άρτα με τα παράλια του Ιωνίου. Χωρίς αυτή τη γέφυρα δεν θα υπήρχε, θα ήταν αποκομμένη Άρτα, θα έπρεπε να κάνουμε ένα ολόκληρο γύρο για να πηγαίνουμε γύρω-γύρω από χωράφια, από άλλα χωριά για να μπορούμε να βγούμε στην Εθνική Οδό Άρτας Ιωαννίνων. Λοιπόν, οπότε εδώ ο κύριος Καχρημάνης λέει ότι έχουμε μια γέφυρα που είναι έτοιμη να πέσει. Και δεν ήταν τυχαίο αυτό το οποίο είπε και μπροστά στους υπουργούς και στους υφυπουργούς και στους γενικούς γραμματείς. Θεωρώ ότι το είχε σκεφτεί πολύ καλά νωρίτερα, θέλοντας να καταδείξει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία η περιφέρεια δεν μπορεί να τα λύσει από μόνη της, διότι δεν έχει ούτε την απαιτούμενη χρηματοδότηση, ούτε το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, και ταυτόχρονα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία και τόνισε χαρακτηριστικά ότι πήραμε πράγματα να ξεκινήσουμε να κάνουμε εμείς μελέτες, γιατί ποτέ οι μελέτες δεν θα ερχόταν από τα Υπουργεία σε εμάς. Σωστό. Τώρα, το σοβαρό πρόβλημα με τη γέφυρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι, για να βάλω μία άνω τελεία σε αυτό το ρεπορτάζ που θέλω να καταδείξω, ότι Βίκη, εσύ έκανες ένα ωραίο ρεπορτάζ και φιλοξένησες και στον RTV τις δηλώσεις του κυρίου Τσιρογιάννη για τη νέα γεφύρωση στην Άρτα. Αυτό ο κύριος, βέβαια, δεν είναι με το σημείο αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης. Όχι, βέβαια. Είναι άλλο σημείο. Ο Περιφερειάρχης μιλάει κατάντι μάλλον του ιστορικού γεφυριού. Ωραία. Να γίνει μια δεύτερη γέφυρα, ώστε να μπορέσουν να επισκευάσουν, να ενισχύσει τη γέφυρα αυτή που διέρχονται τώρα τα αυτοκίνητα, αυτή που υπάρχει, την υπάρχουσα, και έτσι να διευκολυνθεί η κυκλοφορία
Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι τα σημαντικά ωφέλη που θα προκύψουν. Η άλλη γεφύρωση, αυτή που μιλάμε και η οποία έχει μπει πλέον στη διαδικασία υλοποίησης, είναι κάτω από τη φοιτητική εστία. Αυτή θα εξυπηρετήσει, για να πούμε, ένα μεγάλο μέρος των τοπικών κοινοτήτων του κάμπου. Εκεί όμως ο κύριος Καχρημάνης έτσι είπε κάτι εχθές στο συνέδριο, ότι έχουμε τη γέφυρα, αλλά το πιο σημαντικό θέμα για την Άρτα είναι η οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι όπως πηγαίνουν οι διαδικασίες. Η νέα γέφυρα, Βίκη, εναπόκειται σε αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Ρώτησα εχθές την κυρία Γρίλια, έχει δώσει απάντηση, καθώς και ο κύριος Τσιρογιάννης. Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα προχωράει η διαδικασία μελέτης για τη νέα γεφύρωση. Ωραία. Οπότε λοιπόν εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί και πολιτιακοί φορείς από 1η-1η του 2024, που υπάρχουν και αρκετές αλλαγές σε διάφορα πρόσωπα, να μπορέσουν όλοι μαζί να οργανωθούν, να συνασπιστούν για το καλό του νομού της Άρτας. Μπας και δούμε κάποια στιγμή να γίνεται αυτή η οριοθέτηση του ποταμού Αράχτου, που θα αλλάξει άρδιν τα πάντα για την Άρτα, έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο κύριος Καχρημάνης εδώ και αρκετούς μήνες για την υπάρχουσα γέφυρα και έχουν μπει και μεγάλες επιγραφές όπου λέει ότι απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων κτλ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα και εδώ πρέπει να υπάρξει πίεση. Έτσι, σωστά. Για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα, ώστε να μπορέσει να επισκευαστεί, κατασκευαστεί, ενισχυθεί, όπως θέλεις πες το, προκειμένου να ξαναγίνει ασφαλής η γέφυρα αυτή και φυσικά η διέλευση όλων των οχημάτων από τη γέφυρα. Σωστά, γιατί από εκεί περνάνε εκατοντάδες άτομα την ημέρα, μην πω χιλιάδες. Έτσι. Άρα λοιπόν το πλέον αναγκαίο τώρα είναι αυτό. Σωστά. Που θα πρέπει να προχωρήσει. Αυτά τώρα, δύο κατά τα άλλα, η οριοθέτηση κήτης του Αράχθου είναι ένα θέμα που έρχεται από πολύ παλιά. Λέγαμε θα τελειώσουμε, λέγαμε θα προχωρήσει μέχρι το 24, θα πάμε μέχρι το 25, αλλά όλα υπάρχουν όμως με ρυθμούς ξερισχελώνας. Ναι. Και δίκιο είχαν οι περιφερειάρχες που φώναξαν. Σωστά. Διότι όταν είναι λίγα τα χρήματα στον δημόσιο κορβανά, το που δουέ άλλαξε, έγινε άπετο, ΕΠΑ. Ναι. Νομίζω τώρα είναι ΕΠΑ. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Και λοιπόν, αν αλλάζουν δεν τα αρχικά και τα ονόματα, ταμείο, αλλά παραμένουν όλα τα ίδια. Τι γίνεται. Και αυτός ήταν και ο λόγος που. Και στο κάτω-κάτω οι πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν αλλάζουν ονόματα. Οι πολίτες βλέπουν το αποτέλεσμα και από εκεί κρίνουν. Και αυτός ήταν και ο λόγος που εξοργίστηκε ο κύριος Καχρημάνης με όλα αυτά τα οποία λεγόταν εκεί. Και δεν ξέρω το τι επακολούθησε πίσω από τις κάμερες, αλλά το γεγονός ότι έμεινε σε αυτά τα δύο σοβαρά θέματα για την Άρτα, για τη γέφυρα, για την οριοθέτηση του Αράχθου, είπε ταυτόχρονα ότι η σύνδεση Άρτας Πρέβεζας είναι μείζωνος σημασίας θέμα και ότι δεν γίνεται να υπάρχει ένας δρόμος καρμανιόλα που όποιος ξεκινάει κάνει το σταυρό του μη τυχόν και έχει ένα τύχημα ή ένα δυστύχημα. Όπως είναι και ο δρόμος Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Και δεν γίνεται, είπε, να ακούγονται από υφυπουργούς της κυβέρνησης όπως ο κύριος Ταχιάος που το εξαντλήσαμε το θέμα, να βγαίνουν και να λένε στα κανάλια αν υπάρχουν λεφτόδεντρα ή αν η κυβέρνηση έχει βάλει σε προτεραιότητα κάποια έργα. Ναι, να μπουν σε προτεραιότητα, αλλά υπάρχουν κάποια έργα προτεραιότητας πολλά χρόνια νωρίτερα για την Ήπειρο, για την Άρτα και για την Πρέβεζα. Ξέρεις τι, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ονοματίζουν κάποια έργα, τα γράφουν αν θέλει στο Ταμείο Ανάκαμψης ή θα χρηματοδοτηθούν από εκεί, όμως δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί. Mm-hmm. Και όταν σε ένα έργο δεν υπάρχει προϋπολογισμός, τι σημαίνει, το βάλαμε για να φαίνεται. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός ήταν στο δρόμο Άμφισσας Μπράλου, είναι το καινούργιο κομμάτι που θα συνδέσει τον Ε65, ουσιαστικά συνδέει την Ιόνια Οδό με τον Παφέ. Ναι. Και πλέον θα συνδεθεί όλη η χώρα. Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο κομμάτι. Τεράστιο έργο. Θα ενώσει τη μία την πλευρά της Ελλάδας με τη Λαμία με την άλλη πλευρά της Ελλάδας. Βέβαια. Πολύ σπουδαίο κομμάτι. Αλλά δεν γίνεται όμως να αφήνουμε εκτός εκείνα που είναι ονοματισμένα, εκτός το άλλο που είναι ονοματισμένο, να ξεκινάμε από αλλού διαδικασίες και τελικά τι. Ναι, να μην υπάρχει αρχή και τέλος. Και εδώ για να το κλείσουμε το θέμα για την περιοχή μας, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί αφορά και εδώ πάρα πολύ κόσμο και ταυτόχρονα αφορά και την οικονομία. Γιατί άλλο να είναι η Πρέβεζα με την Άρτα στα 10-15 λεπτά στην απόστασή τους, με ασφάλεια
και θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν όλοι και τα Τζουμέρκια και τον Αμβρακικό και την πόλη της Άρτας και ταυτόχρονα το αντίστροφο. Και είναι διαφορετικό να υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι οι οποίοι έχουν πολλά δεκάδες θανατηφόρα ατυχήματα και δυστυχήματα όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια γυναίκα, εγώ τη θεωρώ όχι ηρωίδα, πατριώτισα, γνήσια πατριώτισα, από αυτές που αγαπούν τον συνάνθρωπό τους καταρχήν, που προσφέρουν και βέβαια εκεί που πρέπει να βρίσκεται το κεντρικό κράτος, βρίσκεται μια σπουδαία αγρότησα, η οποία από το υστέρημά της, γιατί το είδα τις δηλώσεις της, η δική της σύνταξη φτάνει τα 400 ευρώ το μήνα. Και επειδή δεν της έφταναν, πούλησε και ένα χωράφι για να μπορέσει να συμπληρώσει τα χρήματα και να κάνει τι, μωρέ Βαγγέλη, αυτό που θα να δώσει, να κάνει το κράτος. Να δωρήσει ένα υπερσύγχρονο, μάλιστα, ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Μεσολογγίου. Η κυρία Αθηνά Παπαχρίστου, η οποία... Από χθες έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας αυτή η είδηση. Έχει γίνει χαμός. Είναι και δικαίως. Σπουδαία, και δικαίως, γιατί πρέπει σπουδαία. Να αναδεικνύουμε τις καλές ειδήσεις, τις ειδήσεις που έχουν σημασία για όλους εμάς και για τα παιδιά, για την νεολαία, γιατί πρέπει όλοι μας καθημερινά να μπορούμε να γινόμαστε λίγο καλύτεροι. Η κυρία Αθηνά, λοιπόν, είναι συνταξιούχος αγρότησα. Όπως είπες και εσύ, από το υστέρημά της, ό,τι χρήματα είχε, αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί χρειάστηκαν κάποιες στιγμές να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Όμως δεν υπήρχε ΕΚΑΒ, δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να την πάνε στο νοσοκομείο. Τελικά, όσες φορές χρειάστηκε να πάει η γυναίκα, σώθηκε, έστω και με την τύχη ή με τους γιατρούς, και πλέον έρχεται και λέει ότι εγώ, παιδιά, θέλω να κάνω μία δωρεά. Και δεν είναι οποιαδήποτε δωρεά. Δεν αγόρασε ένα μεταχειρισμένο ασθενοφόρο. Είναι πλήρες εξοπλισμένο, είναι νέας γενιάς και ταυτόχρονα είναι ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, αλλά έθεσε όμως δύο όρους η κυρία Αθηνά. Ο ένας όρος είναι ότι το ασθενοφόρο αυτό θα καλύπτει μόνο το νοσοκομείο Μεσολογγίου, τίποτα άλλο, ώστε να μην κινδυνεύει κάποιος άλλος άνθρωπος, όπως κινδύνεψε και αυτή αρκετές φορές. Ο δεύτερος όρος, ο οποίος δείχνει ότι η γιαγιά παραμένει ακόμα και λίγο παιδί μέσα της, είναι ότι όταν το ασθενοφόρο θα περνάει έξω από το σπίτι της, να πατάει μια κόρνα, να ανάβει τον φάρο που λέμε, και να καταλαβαίνει η γιαγιά ότι πέρασε το ασθενοφόρο που έχει δωρήσει. Αυτοί οι πολίτες, επειδή έχουν νιώσει στο πετσί τους αυτό που λένε, ότι την αναμονή, την ταλαιπωρία, ανέφερε ένα γεγονός που σε κάποιους θα έπρεπε να προκαλεί πολύ μεγάλη, αν θέλεις έτσι, θλίψη. Είπε ότι όταν χρειάστηκε ο άντρας να μεταφερθεί από το Αγρίνιο στα Γιάννενα, το ασθενοφόρο, έξω από ένα χωριό, δεν θυμάμαι ποιο είπε, τους άφησε γιατί έφυγε η ρόδα. Mm. Έφυγε η ρόδα από το ασθενοφόρο, yeah. ενώ είχε διακομιδεί ασθενούς προς το νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Oh, wow. Τους κατέβασαν λοιπόν κάτω, λέει, και μας άφησαν σε ένα υπόστεγο που δεν ξέραμε πώς να σταθούμε. Και κάποιος σε ένα σπίτι εκεί κοντά τους έβαλε μέσα στο σπίτι του μέχρι να έρθει το επόμενο ασθενοφόρο να τους πάρει μετά από πολλές ώρες ταλαιπωρία και να τους μεταφέρει τελικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Όταν φοβερά άνθρωποι, πράγματα. Λοιπόν, έχουν τέτοια βιώματα, καταλαβαίνεις που έχει φτάσει η αγανάκτηση. Φοβερά. Που αυτή τη γυναίκα η αγανάκτηση μεταφράστηκε σε τι, σε μια χειρονομία αγάπη. Ναι, 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 είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και συγχαρητήρια στην κυρία Αθηνά και μακάρι όλοι μας να μπορούμε κάποια στιγμή να προσφέρουμε στο συνάνθρωπο. Μπράβο και στην κοινωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, Βαγγέλη. Λοιπόν, να κλείσουμε και λίγο Παρασκευή τώρα, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Τι δήλωσε ο Υπουργός Επικράτη, τι δήλωση ήταν αυτή του κυρίου Βορύδη, τι δήλωση με στόμφο, δήλωση, γιατί δηλαδή... βόμβα. Ναι, γάμος ή τεκνοθεσία ομοφύλων δηλαδή. Θα παραιτηθώ, λέει, αν ζητηθεί να ψηφίσω υποχρεωτικά το γάμο ή την τεκνοθεσία ομοφύλων. Προαιρετικά μπορεί να πει όχι και να χαίρεται. Έχει ξανανοίξει η κουβέντα, διότι τώρα και με τον ερχομό του κυρίου Κασελάκη στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός, με την κυρία Χτσιόγλου που πήρε την ομάδα της και έφυγε, και αναμένουμε τις επόμενες ώρες το νέο όνομα του νέου φορέα και ταυτόχρονα του πολιτικού φορέα και ταυτόχρονα του νέου κόμματος που θα προκύψει. Ναι, ναι. Ο κύριος Βορύδης χτύπησε
και χτύπησε πολύ δυνατά, διότι από εχθές έχει ξεκινήσει η κουβέντα, διότι μάλλον ξανά άνοιξε η κουβέντα για το τι θα γίνει όσον αφορά τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν είπε, είναι έτσι χαρακτηριστικό να διαβάσω και, και το διάλογο. Θα παραιτηθώ. Ο οποίος τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, ναι. Του λέει κύριε Βορύδη, εδώ συζητούνται τα πάντα, το επόμενο διάστημα θα έρθει στη Βουλή και αυτό. Τι θα γίνει? Λέει, εγώ θα παραιτηθώ εάν έρθει κάτι τέτοιο. Είναι απέναντι στη συνείδησή μου, απέναντι στα πιστεύω μου και ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, να αφήσει τους υπουργούς και όλο τον κόσμο να ψηφίσουν κατά βούληση και να ψηφίσουν με το τι νιώθει ο καθένας. Σήμερα λοιπόν, αφού το θέμα ανακοινίστηκε εχθές, τα ρεπορτάζ λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε προαναγγείλει στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα το φέρει το θέμα αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι με βάση και τα ρεπορτάζ θα το παρατείνουν για λίγο μετά τις ευρωεκλογές για να μην γίνει ο κακός χαμός και παρασκηνιακά, και μετά τις ευρωεκλογές θα επανέλθουμε για να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί με αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά σήμερα αναστάτωσε και ξεσήκωσε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, άλλους είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες εκφράσεις, ξέρεις, και τέτοιους διαλόγους και τέτοιου είδους απαντήσεις. Τελικά, να και ο κύριος Βορύδης. Ναι. Ήτανε, πήρε τα φώτα της δημοσιότητας όλα πάνω του από χθες. Έτσι. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή, γιατί λένε ότι θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα θα είναι χιόνια, θα είναι βροχές, θα είναι πολύ κρύο. Θα το δούμε, αλλά χρειάζεται μια προσοχή. Σωστά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.